Γενικά υπάρχει, καλλιεργείται τα τελευταία χρόνια μία αντίληψη ότι οι αυτοδιοικητικές εκλογές δεν έχουν πολιτικό χαρακτήρα, ότι υπάρχουν ανεξάρτητοι ικανοί άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να διαχειριστούν τα δημοτικά και περιφερειακά πράγματα χωρίς πολιτική ή κομματική ταυτότητα. Και πολλές φορές συναντάμε σε διάφορους δήμους και περιφέρειες συνδυασμούς που περιέχουν ανθρώπους από διαφορετικούς πολιτικούς φορείς, πράγμα που δείχνει στην πραγματικότητα ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν μία κοινή πολιτική. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στην περιφέρεια Αττικής, ο υποψήφιος περιφερειάρχης της Νέας Δημοκρατίας υπήρξε περιφερειακός σύμβουλος με τον αντίπαλό του σήμερα, υποψήφιο περιφερειάρχη που στηρίζεται από το ΠΑΣΟΚ. Απέναντι σε όλα αυτά τα πράγματα που δείχνουν ότι υπάρχει μία συγκεκριμένη πολιτική η οποία υλοποιείται με συγκεκριμένους τρόπους και τους οποίους γνωρίζουμε όλοι, υπάρχει μία και μοναδική αντίπαλη αντίληψη για το πώς διαχειριζόμαστε την περιφέρεια, πώς διαχειριζόμαστε τους δήμους, και αυτή η διαφορετική πολιτική εκφράζεται αποκλειστικά πια και μόνο από τη λαϊκή συσπήρωση σε όλες τις περιφέρειες και τους δήμους. Άρα είναι χρέος κάθε ανθρώπου που προβληματίζεται για τα τεκτενόμενα στο αυτοδιοικητικό επίπεδο να στηρίξει και αυτή τη φορά τις δυνάμεις λαϊκής συσπήρωσης για να μπορέσει να υπάρξει μια διαφορετική ουσιαστική φωνή απέναντι σε όλο αυτό το πράγμα που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια.